Σήμερα θα μιλήσουμε για υπέροχα, λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν, γιατί φήμες θέλουν 4 στα 5 κορίτσια να υποφέρει από φριζάρισμα στα μαλλιά τους. Σωστά, Τατιάνα? Ειδικά οι Ελληνίδες που έχουν αυτή τη σπαστή την τρίχα. Αυτό και που τώρα είναι και έτσι η περίοδος που βρέχει, ξηραίνονται τα μαλλιά κτλ. Πάμε λοιπόν να σας πω γρήγορα να μεταλαμπαδεύσω αυτή τη γνώση. Γιατί φριζάνε τα μαλλιά μας. Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες. Πρώτον, φριζάρουνε από την επαφή με τα υφάσματα. Ναι. Ωραία, πολλές φορές. Φριζάρουνε επειδή είναι αφυδατωμένα. Ένας άλλος βασικός παράγοντας. Και φριζάρουνε και από τα φώτα, αυτά που έχουμε εμείς στο στούντιο. Αυτό δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο εδώ ένα κλειστό κύκλο. Λοιπόν, και επειδή το φριζάρισμα ξεκινάει από το μπάνιο, πάμε να δούμε πώς θα δείξουμε από το λούσιμο πώς θα το εξολοθρέψουμε. Ωραία. Λοιπόν, στο μπάνιο μας. Αυτό το tip θα σας δώσει κορίτσια και λάμψη και ενυδάτωση και θα μας απαλλάξει, θα βάλει τις βάσεις για το φριζάρισμα. Τι κάνουμε? Έχουμε τη μασκούλα μας, Τατιάνα. Μία φορά την εβδομάδα. Και βάζουμε, θα βάλω εδώ τώρα στο χέρι μου, γιατί όχι, βάζουμε μάσκα, την ποσότητα που θα βάζατε λίγο παραπάνω, ανάλογα με το μήκος των μαλλιών σας. Και τι κάνετε? Βάζετε και μία σταγονίτσα λάδι. Και ανακατεύετε. Είναι στα ειδικό λάδι για τα μαλλιά αυτό? Είναι ειδικό λάδι για τα μαλλιά. Υπάρχουν στα κομμωτήρια, υπάρχουν και στα ευρεία. Δεν είναι απαραίτητο να ξοδέψετε μια περιουσία για να το πάρετε. Κάνουν πολύ καλή δουλειά όλα τα λάδια μαλλιών. Είναι άλλη ερώτηση. Είναι το λαδάκι το οποίο το ξεβγάζουμε ή λάδι από αυτό που βάζουμε και βγαίνουμε έξω? Γιατί υπάρχουν και τέτοια λάδια. Είναι αυτό το λάδι που βγάζουμε και βγαίνουμε. Που το βάζουμε και βγαίνουμε έξω. Μάλιστα. Είναι αυτό το λάδι το ένα που έχουμε όλο στο ντουλάπι του μπάνι μας. Λοιπόν, ανακατεύουμε ίση ποσότητα και τι κάνουμε τώρα. Τώρα κανονικά πρέπει να το δείξω. Ας το δείξω σε μια τούφα. Όχι. Να μην χαλάσει τώρα. Σήμερα θα το δείξει από πάνω. Ωραία. Θα σας κάνω από πάνω την κίνηση που πρέπει να κάνουμε όταν βάζουμε μάσκα μαλλιών. Ωραία. Χωρίζουμε σε τούφες, κορίτσια, και παίρνουμε από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, κάτσε να σε βοηθήσω εγώ να το δείξεις. Χωρίζεις μία τουφίτσα. Ακριβώς. Ας το πούμε αυτήν. Ναι. Και μετά παίρνεις από κάτω το προς προϊόν, τα πάνω. Έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Και μετά, αφού απλώσουμε σε όλη την επιφάνεια των μαλλιών μας, σε όλες τις τούφες, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί? Εγώ το κάνω πάντα από πάνω προς τα κάτω. Α, Τατιάνα, πολλοί κόσμος το κάνει. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε από κάτω προς τα πάνω και μετά από πάνω προς τα κάτω? Γιατί ανοίγουμε τα λέπια της τρίχας με αυτόν τον τρόπο, εισχωρεί το προϊόν καλύτερα, μετά τα κλείνουμε, κλειδώνουμε τα ευεργετικά συστατικά, περιμένουμε και ξεβγάζουμε. Αν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, τι κάνουμε? Κάνουμε και τυλίγουμε τα μαλλιά μας με μία πετσέτα κορίτσια, την οποία την έχουμε βάλει προηγουμένως στο καλοριφέρ, για να η θερμοκρασία να ανοίξει περισσότερο τα λέπια της τρίχας, να μπουν ακόμα βαθύτερα τα ευεργετικά συστατικά του προϊόντος. Ωραία! Επόμενο βήμα. Τώρα, αυτό το βήμα θα σας τρελάνει. Θεωρητικά, βγαίνουμε από το μπάνιο. Αν έχεις ενδοδοπαίδια, τη βάζεις στον πάτωμα, την πετσέτα. Τη τρώνετε εκεί πέρα και κάνετε. Ναι. Τατιάνα, πού τα πίνω, ζεις το μέμο. Ζεσταίνεις την πετσέτα σου, λοιπόν, τα βάζεις τα μαλλιά και τα αφήνεις λίγο τα μαλλιά εκεί. Λοιπόν, τι κάνεις, ξεπλένεις και μετά θεωρητικά τυλίγεις με μία πετσέτα τα μαλλιά σου. Ναι. Όχι, αν έχεις μαλλιά που φριζάρουν. Αν έχεις μαλλιά που φριζάρουν από τη φύση τους, τι κάνεις? Πηγαίνεις στην κουζίνα, παίρνεις χαρτί κουζίνας και σκουπίζεις τα μαλλιά σου με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Το λένε η top hairstylist όλου αυτού του κόσμου. Το έχει γράψει φυσικά το T-Life και μπορείτε να το ψάξετε. Ας το καλό. Με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Πώς μου έχει διαφύγει αυτό? Λοιπόν, πρόσεξε, γιατί είπαμε ότι η τριβή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο φριζάρισμα των μαλλιών. Ή ένα παλιό σου t-shirt. Αυτό έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνεις τα μαλλιά σου και τα σκουπίζεις με ένα παλιό σου t-shirt που δεν το χρησιμοποιείς πια, δεν το φοράς, και αυτό βοηθάει στο να μειωθεί ο στατικός ηλεκτρισμός που προκαλείται από την επαφή με τα λάθος υφάσματα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αφού αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να σκουπίζουμε τα μαλλιά. Γιατί δεν έβγαλαν υφασμάτινες πετσέτες? Γιατί στα κομμωτήρια έχουν τέτοιες πετσέτες και δεν μας τα σκουπίζουν
Με βαμβακερά υφάσματα τώρα, σαν γι' αυτό. Απάντηση γι' αυτό δεν έχω. Είναι μεγάλη παγίδα αυτή η ερώτηση. Θα τη σκεφτώ και θα την απαντήσω την επόμενη φορά. Και ίσως αυτοί που μας ακούνε οι κομμότητες να πρέπει να το ξανασκεφτούν. Γιατί? Τι είσαι. Γερωτώ με. Η πετσέτα δηλαδή τα φριζάρει. Τα φριζάρει. Αν έχουμε από τη φύση μας φρυμπεζαρισμένα μαλλιά. Κοίταξε πράγματα που μαθαίνεις. Επόμενο tip. Κάτι άλλο που φρυζάρει τα μαλλιά μας είναι οι εναλλαγές θερμοκρασίες. Δηλαδή από την πολύ ζέστη στο πολύ ψύχος. Που σημαίνει πάρα πολύ έντονα τώρα το χειμώνα, γι' αυτό φρυζάρουν και τα μαλλιά μας περισσότερο. Άρα τι κάνουμε. Όταν στεγνώνουμε τα μαλλιά μας με το πιστολάκι. Για να μην, έρθει απότομο στα μαλλιά η αλλαγή θερμοκρασίας. Ναι. Έχουμε πάντα το στόμιο. Η φορά είναι από πάνω προς τα κάτω για τον ίδιο λόγο. Για να κλείνουμε τα λεπτά της τρίχας που είπαμε πριν. Ναι. Και τι κάνουμε. Το πιστολάκι μας έχει αυτή την ένδειξη cool. Που καμία γυναίκα πάνω σε αυτόν τον κόσμο δεν χρησιμοποιεί το πιστολάκι στο κρύο. Ποτέ. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το πιστολάκι στο κρύο για να 1. Κλείνει τα λεπιά της τρίχας, μειώνεται το φριζάρισμα και σταθεροποιείται το χτένισμα. Έχεις δει τα Τατιάνα καμιά φορά που σε χτενίζει η Ντίνα και σου βάζει άμα σου κάνει χυματισμούς, κλειψάκια και σ' αφήνει έτσι. Ναι. Το κάνει για να στεγνώσουν φυσικά, να κρυώσουν τα μαλλιά σου και να μείνει πιο σταθερό έτσι το χτένισμα. Οπότε μπορείς να το κάνεις εναλλακτικά με το πιστολάκι. Για κανένα λεπτό. Το κουμπί για κανένα του λεπτό. Cool. Κανά λεπτά το κουμπί του κουλ. Εντάξει. Λοιπόν, επόμενο tip. Δεν υπάρχουν μόνο ενυδατικές προσώπου, υπάρχουν και ενυδατικές μαλλιών. Ενυδατικές κρέμες μαλλιών πρέπει να επενδύσετε οπωσδήποτε σε μία. Δεν είναι ότι είναι ακριβές. Μπορείτε να βρείτε σε όλα τα budget. Υπολογίστε το budget που διαθέτετε, ναι. Και επενδύσετε σε μία ενυδατική κρέμα μαλλιών. Τη βάζεις πριν το styling και αφού κάνει styling. Αυτά τα προϊόντα. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι. Υπάρχουν λες ενυδατικές κρέμες μαλλιών. Ναι. Δεν είναι όλες οι κρέμες μαλλιών ενυδατικές κρέμες μαλλιών. Είναι κάποιες κρέμες που στοχεύουν στην ενυδάτωση των μαλλιών. Υπάρχουν κρέμες για μπούκλες, υπάρχουν κρέμες κατά του φριζαρίσματος. Υπάρχουν όμως κρέμες. Πώς έχουμε στο πρόσωπο τις αντιγυραντικές, τις ενυδατικές, τις συσφυκτικές. Να παίρνουμε τη συσκευασία. Κατηγορία. Να διαβάζουμε τι λέει πάνω. Είναι για ενυδάτωση. Συνήθως. Ναι. Να διαβάσουμε λοιπόν κρέμα για ενυδάτωση. Να ξέρουμε ποια κρέμα θα πάρουμε αν φριζάρουν τα μάλια. Ωραία. Υπάρχουν κάτι άλλα ειδικά προϊόντα τα οποία είναι σε μορφή πάστας. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά τι κάνουν, βοηθάνε στο φρεζάρισμα, πας στοχευμένα στις τρίχες που φριζάνε και τις κάνεις έτσι. Είναι κάτι σακεράκι, δηλαδή αυτά. Ναι, σακεράκι. Αν δεν θες να διαθέσεις χρήματα γι' αυτό, να σας απαλλάξουμε από αυτό το έξοδο, τι κάνεις. Παίρνεις ένα λιμπάλμ και βάζεις το λιμπάλμ στα μαλλιά σου. Τι λες τώρα. Αλήθεια. Έχει ακριβώς την ίδια δράση. Σαν αποτέλεσμα δεν κάνει την ίδια ενυδάτωση που θα έκανε ένα προϊόν, αλλά σε May Day καταστάσεις, όταν το μαλλί σου φριζάρει, είσαι κάπου έξω, δεν μπορείς να συνέλθεις, ανοίγεις την τσάντα σου και κάνεις αυτό το πράγμα με το λιμπάλμ σου, πλάς του ό,τι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Άλλο κόλπο για τα φριζαρισμένα μαλλιά. Εδώ βλέπετε τώρα στην κορυφή, λίγο πετάνε τα μαλλιά μου. Ναι. Άμα τα κάνω εγώ με χτένα, δεν θα καταφέρω τίποτα. Πάλι δηλαδή αυτό το πράγμα. Πάλι θα πετάνε κάποια τριχάκια. Ναι. Τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε τη γνωστή Ροντζόβουρτσα που είχε καιρό να κάνει καριέρα σε αυτήν εδώ τη στήλη. Έχει περάσει από τα φρύδια, από τα χείλη. Μόνο τα δόντια δεν έχει περάσει. Οι 10 διαφορετικές χρήσεις της Ροντζόβουρτσας. Ή να πάρεις ακόμα καλύτερα ένα πινέλο πούδρας. Ο Θοδωρής Οικονομάκης μου έχει δώσει αυτό το tip. Ψεκάζεις με λακ. Από απόσταση και χτενίζεις τη ρίζα των μαλλιών σου προς τη φορά που θες να στρώσεις τα μαλλιά σου. Ρουγκ. Για φέρω να στο χτενίσω εγώ. Αν κάναμε την άλλη μεριά τα πιάνα, αν κάναμε την άλλη μεριά με μία χτένα κανονική, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο, θέλω να το δοκιμάσουμε. Όχι, φαίνεται και διαφορά. Θέλω να δείτε το κοντινό της Νατάσας. Από εδώ έχει χτενιστεί με το πινέλο με τη λακ. Από εκεί δεν έχει χτενιστεί με το πινέλο και τη λακ. Για κάτσε λίγο. Δεν είναι πολύ ωραίο τύπο αυτό και πρωτάκουστο. Είναι μαγικά πράγματα αυτά που πας και κάνεις. Και εγώ από την άλλη μπορώ να χτενίζομαι με την οδοντόβουρτσα. Να έχουμε ένα τέτοιο πλάνο, να. Αυτό, κάπως έτσι.
έτσι να γίνει το πλάν. Ορίστε. Λοιπόν. Ορίστε. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ απλό. Πολύ ωραία. Και αυτό, κάτι τελευταίο. Ναι. Αν όλα αυτά αποτύχουν, γιατί αν η κατάσταση των μαλλιών σου είναι τέτοια που δεν επιδέχεται μαθήσεως, τι κάνεις, επενδύεις σε ωραία αξεσουάρ μαλλιών, δεν μπερδεύεις. Αυτό φριζάρισμα. Ακριβώς. Μάλιστα. Επενδύεις σε κάποια ωραία αξεσουάρ που είναι πάρα πολύ τάστη. Πολύ ωραία. Και αυτά είχα να πω.